Για ένατη ημέρα η Ουκρανία ζει τον εφιάλτη του πολέμου. Στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων εισβολής πέφτουν η μία μετά την άλλη πόλη στο νότο της Ουκρανίας. Σήμερα τα στρατεύματα του Πούτιν μπήκαν για πρώτη φορά στην πολυλιμάνη του Μικολάιφ, κλειδί πριν από την Οδυσσό για τον πλήρη έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας. Σε βήθηση της πολεμικής της ναυαρχίδας προχώρησε η Ουκρανία προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων, ενώ παράλληλα η Μόσχα κατηγορεί την ουκρανική πλευρά πως πυρπόλησε το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια. Σημειώνεται πως 3 Ουκρανοί φέρεται να σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, σύμφωνα με την Ουκρανική Κρατική Πυρηνική Εταιρεία. Μάλιστα, ο ΙΕ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για την επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή. Προειδοποίηση προς τους γείτονες της Ρωσίας να μην κλιμακώνουν την κατάσταση, επιβάλλοντας περισσότερους περιορισμούς στη χώρα του, απίφθινε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Παράλληλα, νεκρός από τα πυρά Ουκρανού ελεύθερου σκοπευτή έπεσε κορυφαίος στρατηγός του Πούτιν στη μάχη στον Κοστομέλ. Σε νέο κύρο συνομιλιών με στόχο την εκεχηρία και την πάυση των μεταξύ τους εχθροπραξιών, αναμένεται να προσέλθουν το Σαββατοκύριακο Ρωσία και Ουκρανία. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του ελληνικού κομβόιου ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως έκανε γνωστό ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, καθώς έχει περάσει πλέον με ασφάλεια τα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας. Ευθεία επίθεση στον Ιβάν Σαββίδη πραγματοποιούν μέσα μαζικής ενημέρωσης που βρίσκονται υπό την επιρροή του Ευάγγελου Μαρινάκη, με τελευταίο παράδειγμα το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά με τίτλο «Η Αθήνα θα ψάξει τον δικό της ολιγάρχη», όπου γίνεται λόγος για έλεγχο της κυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών στον Ιβάν Σαββίδη. Για συνύπαρξη αμερικανικού με ρωσικό πλοίο στο Αιγαίο Πέλαγος και μάλιστα σε αρκετά κοντινή απόσταση από τη Λίμνο έκανε λόγο ο Σταύρος Καλεντερίδης, διεθνολόγος και πολιτικός αναλυτής, μιλώντας στο Μετρόπολη 95,5. Ίχνη τοξικότητας φαίνεται να επιβεβαιώνει η τοξικολογική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην 9χρονη Τζορτζίνα, με τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτων των 3 αδελφών από την Πάτρα να είναι συνεχής. Θρήνος και οργή στο τελευταίο αντίο της 40χρονης μητέρας 3 παιδιών που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη. Η εξόδιος ακολουθία έλαβε χώρα σήμερα στην ιδιαίτερη πατρίδα της 40χρονης, στην Ελασσόνα. Το κατόφλι της 7ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης πέρασε σήμερα ο 20χρονος αλβανικής καταγωγής, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση σχετικά με τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου. Κατέληξε τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, η οποία έχασε τη ζωή της χθες κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Εξελίξεις υπήρξαν στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη σύμφωνα με τον Α. Ο συνήγορος του ηθοποιού Αλέξης Κούγιας έδειξε διάφορες φωτογραφίες από τα social media του πρώτου μάρτυρα Αλή, προκαλώντας πανικό. Την ίδια ώρα ο κύριος Κούγιας ρώτησε τον πρώτο μάρτυρα για το πού βρίσκει χρήματα και κάνει τόσο ακριβή ζωή βάσει των όσων αναρτά ο ίδιος στο διαδίκτυο. Τουλάχιστον 10 νέες περιπτώσεις που σχετίζονται με αδικήματα που έχουν τελεστεί έως και το 2018 με 2019 προέκυψαν για τον ντράμερ των Pix Lax, ο οποίος έχει καταδικαστεί για κατεξακολούθηση τέλεση γενετήσεων πράξεων σε βάρος ανήλικης, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του mynews.gr. 16.060 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Παράλληλα, 56 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ 389 είναι διασωληνωμένοι, στο 4,55% ο δείκτης θετικότητας. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο mynews.gr.